Γλυκό φιλί στο Γιώργο μας τον αγαπημένο. Και πάμε σε άλλον Γιώργο, πάμε στον Αντένα. Μένουμε στον Αντένα και ιδίως στον Αντένα είναι. Έχει πολύ ρεπορτάζ, Ελένη, και αυτές τις μέρες, διότι γυρίζοντας τα τσελέχια της Κάνες, συζήτησαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Γιώργο Λιάγκα. Ψωνίσαν τίποτα καλό. Τι σε νοιάζει εσένα εδώ είσαι. Εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι που ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας το έχει πει μέσα από την εκπομπή τη φετινή σεζόν. Ένα βραδινό σοου. Ωραία. Είπαμε λοιπόν από πρακτικά ότι θα έβγαινε αρχές Νοέμβρη. Είπαμε κατόπιν ότι πάει για τέλη Νοέμβρη γιατί θέλει παραπάνω προετοιμασία. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να αγνοείται το παιχνίδι για το πρώτο μισό της σεζόν. Εννοώ ότι δεν έχει βγει ούτε τρέιλερ για δηλώσεις συμμετοχής. Ο Νοέμβρης μπαίνει σε λίγες μέρες. Κάτι βασικό πλατό υπάρχει? Δεν υπάρχει πλατό. Υπάρχει, αλλά δεν έχει κατασκευαστεί. Δεν έχει κατασκευαστεί σκηνικό. Ούτε το application με το οποίο ο κόσμος ζωντανά θα συμμετέχει στο παιχνίδι. Δείχνει λοιπόν ότι έχει μείνει. Έχει μείνει στάσιμο αυτό το παιχνίδι για την ώρα στο κομμάτι της προετοιμασίας. Δεν φαίνεται να προλαβαίνουν τους χρόνους με τίποτα για το πρώτο μισό της σεζόν, γιατί μιλάμε για ένα live τηλεπαιχνίδι. Τι μέρες προβολής έχει, παιδί μου? Θα είναι κάθε Κυριακή. Και εκεί νομίζω. Α, το Voice. Εκεί νομίζω, Ελένη, πολύ σωστά όπως λες. Αυτό το Voice λοιπόν έχει γίνει αγκάθι τουλάχιστον σε δύο κανάλια τις τελευταίες μέρες. Ο ένας είναι ο Α και ο άλλος είναι ο Αντένα, γιατί στον Α αναγκάστηκαν ακόμα να αλλάξουν και serial. Δηλαδή έβαλαν τη δημοφιλή Τζέλα Ντελαφράγκα απέναντι από το Voice. Τι πέρασε πριν? Και την Τζέλα, έπαιζε τη διάφανη αγάπη. Α, και πέρασε και την Τζέλα το Voice. Πέρασε και την Τζέλα το Voice. Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι στον Αντένα πρέπει να επιλύσουν κάποια άλλα αδύναμα σημεία του προγραμματός τους αυτή την περίοδο, νομίζω ότι τον βάζουν σε μία αναμονή να δουν πώς θα κινηθεί τις επόμενες μέρες όλο το θέμα με τα καινούργια προγράμματα, πού θα σταθεροποιηθούν δηλαδή. Έχουν ξαναβρεθεί απέναντι? Ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, αν θυμάμαι καλά, που είχε βραδινό τις Παρασκευές. Πρέπει να είχε βρεθεί απέναντι από το Voice και ήταν και μια περίοδο. Και το είχε παρουσιάσει κιόλας. Και το είχε παρουσιάσει στον Αντένα. Το είχε παρουσιάσει και νομίζω ότι μας θύμιζε και ο Γιώργος ανατακτά χρονικά διαστήματα ότι τα Voice πιο παρουσιάσει. Τα εξιντάρια τα έκανε με εκείνον. Τα έκανε με αυτόν ακριβώς. Λοιπόν, οπότε υπάρχει και εδώ ένα ερωτηματικό, γιατί μιλάμε για άλλο ένα project μεγάλο και φιλόδοξο. Φαντάζομαι, Γιώργο μου, ότι αυτή τη στιγμή στα στελέχη του Αντένα Πονοκέφαλος αφορά στους Ράδιο Αρβίλα, που από ό,τι μαθαίνουμε ότι κατά τις 10 του Δεκέμβρη, 11 Νοέμβρη θα είναι Δευτέρα, Τετραήμερα. Τους βοηθήσαμε χθες, Ελένη, εμείς νομίζω. Ούτε Τζόκερ να το παίζαμε. Με αυτά και με αυτά, παιδιά, μόνο ο Γρηγόρης είναι στον Αντένα τέλεια. Ναι. Άθικτος. Και από πολύ νωρίς. Ατσαλάκωτος. Γιώργο, οφείλω να ομολογήσω πως για όποιον μιλάς, την επόμενη μέρα κάτι γίνεται καλό, το κρατάω. Και κάτι ολοκληρώνεται για τους ανθρώπους που... Βοηθάμε στην επίλυση. Άντε, επιτελούμε έργο. Θα σας έλεγα πες αύριο και για εμάς, αλλά αύριο τι γίνεται τη Δευτέρα. Κάνε live στο Instagram. Κωνσταντίνε μου,